πάνω στην γέφυρα που συνδέει το μεθοριακό σταθμό της, των Οζών με τη Δομένη. Η εικόνα που παρακολουθούμε εμείς είναι επίσης σε απευθείας μετάδοση. Βλέπουμε, είναι το πιο κοντινό σημείο που επιτρέπεται να πλησιάσουν οι δημοσιογράφοι. Δεν μας αφήνουν ακριβώς οι αστυνομικοί να περάσουμε. Είναι ακριβώς το σημείο που γίνεται και το checkpoint. Αλλά από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχουν αστυνομικές, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή. Στο πλαίσιο εφαρμογής βέβαια της εξαγγελίας του κ. Μουζάλα να απεγκλωβιστεί η συνδρομική γραμμή της Εδωμένης, η οποία είναι κατηλημένη εδώ και 15 περίπου μέρες, από, κυρίως από μετανάστες που δεν έχουν δικαίωμα για να περάσουν στα Σκόπια. Τι έχεις μάθει μέχρι στιγμής, Βαγγέλη, να μιλάμε στον Ενικό, μιας και είμαστε συνάδελφοι. Ναι, τι έχεις μάθει, πώς είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μπει σε πούλμαν και πού θα τους πάνε, πού θα τους μετακινήσουν προς τα πούλμαν? Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι βάζουν ανθρώπους σε πούλμαν και περιμένω κι εγώ να περάσουν από εδώ, από αυτό το σημείο, για να ελέγξω και περίπου πώς είναι. Πάντως, το τελευταίο διάστημα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να περάσουν απέναντι δεν είναι και πάρα πολλοί. Δεν ήταν δηλαδή όπως ήταν πριν από 2-3 μέρες που είχαν συγκεντρωθεί εδώ. 6.500 εκπόσει, ακούγαμε τρελούς αριθμούς. Σήμερα πόσοι ήταν εκεί? Δεν μπορώ να ξέρω από το σημείο που είμαι, δυστυχώς. Ό,τι και να σας πω. Σας απομάκρυναν αμέσως δηλαδή, έτσι, νωρίς ναι, το πρωί. Εμένα δεν με έχουν αφήσει να περάσω, που είμαι ένας άνθρωπος της περιοχής και που εδώ έχω έρθει δεκάδες φορές για να κάνω ρεπορτάζ. Μάλιστα. Και όταν ρωτάς τι γίνεται, τι συμβαίνει, γιατί δεν μπορούν να περάσουν οι δημοσιογράφοι, τι απάντηση παίρνεις? Είναι η απάντηση ότι η επιχείρηση εκτελείται. Αυτή τη στιγμή ίσως και να έχουν τελειώσει. Ίσως και να έχουν τελειώσει, γιατί από το πρωί είναι εδώ οι αστυνομικές δυνάμεις και επικοινωνούν την περιοχή. Δεν έχουν περάσει πάντως πούλμαν προς τα κάτω, προς Θεσσαλονίκη όχι, δηλαδή. Όχι, καθόλου. Αυτό είναι βέβαιο. Ενώ γιατί εκεί βλέπουμε είμαι... υπάρχει μια κλούβα, ένα λεωφορείο μάλλον των αστυνομικών δυνάμεων, 2-3 περιπολικά βλέπω. Πήρε 2-3 που βρήκε εδώ πέρα στη γέφυρα και οι οποίοι δεν είχαν χαρτιά μαζί τους. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έρχεται μια πομπή, είναι μπροστά μου με λεωφορεία, περίπου στα 100 μέτρα από το σημείο το οποίο στέκομαι. Εννοείς λεωφορεία. Για τουλάχιστον βλέπω. Λεωφορεία. Ο Τάσος, μείνε στη γραμμή λίγο, Βαγγέλη, σε παρακαλώ. Δεν Τάσο, οι δικές σου πληροφορίες κάνουν λόγο για 10 τουλάχιστον λεωφορεία που έχουν γεμίσει. Καλημερίζω τον συνάδελφο στο Κιλκής. Πριν από λίγο μίλησα με αξιωματικούς των ΜΑΤ που βρίσκονται εκεί. Και μου είπαν ότι έχουν ξεκινήσει 10 λεωφορεία με 400 άτομα. Mm-hmm. Είναι οι πρώτοι άνθρωποι που επιβιβάζονται. Τα βλέπω μπροστά μου. Τα βλέπεις μπροστά σου. Βλέπω μπροστά μου. Είναι 10 λεωφορεία στη σειρά, έτσι? Ναι, ναι. Έχουν κάνει ένα κονβόι, συνοδευόμενα από 3 οχήματα της αστυνομίας και μοτοσυκλετιστές. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ακούτε και το θόρυβο. Είναι από τη δίωδο του κονβόι, από τη γέφυρα. Ναι, θα τα δούμε φαντάζομαι και εμείς σε λίγο στις οθόνες μας, γιατί έχουμε και εμείς εικόνα από το σημείο στο οποίο φτάνει να καθίσει. Πάντως είναι παραπάνω από 10. Mm-hmm. Εγώ τουλάχιστον 15 βλέπω αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον 15, άρα είναι περισσότερα. Και παρατηρώ ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν κόσμο πάνω, είναι γεμάτα. Μάλιστα. Τα περισσότερα τα λες περάσαν και άδεια. Όσοι δεν είχαν δικαίωμα να περάσουν τα Σκόπια, έχουν επιβιβαστεί και τους πηγαίνουν δεν ξέρω πού. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα θα τους κατεβάσουν, τους είπαν. Στην Αθήνα, ναι. Οι πληροφορίες του Τάσο, για πες μας. Ήταν συνολικά 1.500 άτομα πάνω στη γραμμή και ο άνθρωπος ο οποίος μου μιλούσε, μία εκτίμηση έκανε με το μάτι. Είχαν ειδοποιηθεί από μέρες ότι θα γίνει αυτή η εκένωση. Δεν είχαν λεφτά πάρα πολλοί από αυτούς, άρα δεν είχαν και κίνητρο να προχωρήσουν. Πρέπει όμως να σας πω ότι αυτοί που συγκεντρώνονται και επιβιβάζονται στα λεωφορεία δεν είναι οι Σύριοι, οι Ιρακινοί και οι Αφγανοί που θα συνεχίσουν να περάσουν στα Σκόπια. Πρέπει επίσης να σας πω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών των Σκοπίων ενημερώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση τις προηγούμενες μέρες ότι η γραμμή θα ανοίξει οριστικά στις 11 το πρωί. Δηλαδή υπολογίζουν τη διάρκεια της επιχείρησης μέχρι τις 11 το πρωί. Η απέναντι πλευρά έχει ειδοποιηθεί γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, το σημείο που βλέπουμε εμείς στις οθόνες μας, επαναλαμβάνω, είναι απευθείας η εικόνα στη δεξιά πλευρά της οθόνης σας, μέχρι εκεί που μπόρεσε να φτάσει στο συνεργείο μας. 3 χιλιόμετρα δηλαδή από την Ιδωμένη, από το σταθμό της Ιδωμένης. Εκεί έχει κάνει τον μπλόκο η αστυνομία. Βλέπετε και άλλους δημοσιογράφους μαζεμένους. Και το δικό μας το συνεργείο έχει καταγράφει την εικόνα και μας τη στέλνει απευθείας. Ο συνάδελφος Βαγγέλης Αποστολίδης από την εφημερίδα Μαχητής βλέπει να περνούν μπροστά από τα λεωφορεία, άρα δεν είσαι εκεί που είμαστε εμείς τώρα, έτσι? Όχι, εγώ είμαι λίγο πιο μπροστά, δηλαδή πιο κοντά στον καταβλημό της Δομένης και γι' αυτό είχα τη δυνατότητα. Άρα τις εικόνες που μας περιγράφεις, τα 14 δηλαδή πούλμαν με τη συνοδεία,
βλέπω κάποιους μοτοσυκλετιστές. Θα περάσουν λογικά μπροστά μας σε πολύ λίγο από τώρα, αν όχι τώρα. Τώρα βλέπουμε την κινητοποίηση. Σε λίγα δευτερόλεπτα. Το βλέπουμε τώρα, να το βλέπουμε δύο περιπολικά της αστυνομίας. Να πω και εγώ, να επιβεβαιώσω το είπε ο κύριος Στέλογλου, έτσι ακριβώς είναι. Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι μεταφέρονται. Αυτοί που έχουν δικαίωμα να περάσουν, περνούσαν και θα συνεχίσουν να περνάνε. Οι υπόλοιποι που δεν είχαν δικαίωμα να περάσουν είναι μέσα στα λεωφορεία που βλέπετε τώρα. Είναι απευθείας η εικόνα αυτή. Έχω μόνο μια αφιβολία το κατά πόσο είναι όλοι. Υπό την έννοια ότι την τελευταία φορά που ήμουν εκεί ήταν πολύ περισσότεροι αυτοί που δεν μπορούσαν να περάσουν. Μάλιστα. Φαίνεται αλλά να είναι δεν έχω εικόνα από τι έγινε τις τελευταίες δύο μέρες. Μάλιστα, το δεύτερο λεωφορείο περνάει τώρα. Δείχνει να έχει κόσμο μέσα, πράγματι είναι γεμάτα τα λεωφορεία. Είναι γεμάτα, γεμάτα όλα. Περάσαν από εδώ. Στα δύο μέτρα δεν μπορώ να έχω κάνει λάθος. Σωστά. 4-5 εδώ κομβόι λεωφορείων μετράμε. 14 μέτρες και ο Βαγγέλης λίγο νωρίτερα. Συνοδεύονται από δύο περιπολικά μοτοσυκλετιστές αστυνομίας και θα φτάσουν μέχρι την Αθήνα. Και μετά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μετά θα δούμε αν θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο που πήρε η ελληνική κυβέρνηση και το επόμενο κύμα που βρίσκεται τώρα στα νησιά θα πάρει το δρόμο για την Ιδωμένη. Αν το σήμα περάσει ότι αυτή η κατηγορία των μεταναστών δεν μπορούν να περνάνε από αυτό το δρόμο, τότε θα αναζητήσουν άλλους δρόμους. Εάν δεν περάσει το σήμα, τότε θα δούμε τις επόμενες μέρες να ξαναγίνεται αυτή το ίδιο. Η συγκεντρωμένη εκεί που χαιρετάνε, δύο γυναίκες χαιρετάνε. Τι είναι? Πιθανόν ντόπιες πρέπει να είναι. Για δικές μας τις βλέπω. Αν περιμένετε. Θα τις δεις σε λίγο και να μιλήσεις κιόλας μαζί τους με τις κυρίες. Είναι δύο κυρίες, τώρα ξέρω εγώ από κάτοικοι της περιοχής, συνάδελφοι, μάλλον κάποιοι χαιρετούν και ανταποδίδουν το χαιρετισμό. Οι γυναίκες, ανθρώπινη χειρονομία.